ΑΚΑ, γιατί ξεκινήσανε οι αγώνες. Πήγαμε για άλλο λόγο. Γιατί έχει στηθεί ένα πολύ όμορφο driving. Drive-in κινηματογράφος, έτσι. Βέβαια. Να και κάτι διαφορετικό στην Ελλάδα. Γιατί συνήθως εμείς γνωρίζουμε ότι είναι ταυτισμένη χώρα μας με τα θερινά σινεμά πιο πολύ. Να και ένα έθιμο. Αυτό, ρε, παιδί μου. Ναι, όχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό είναι ένα αμερικανικό, θα λέγαμε, έθιμο. Και κάτι το οποίο δεν ήταν τόσο ενσωματωμένο στην ελληνική κουλτούρα. Τώρα ο κορονοϊός μας το έφερε. Αυτή την εντύπωση έχω. Δεν θα μας τα πει και εδώ ο Λιζάκη. Υπήρχαν παλιά εδώ. Όχι, 40 χρόνια πριν. Που υπάρχουν, παιδιά, 40 χρόνια πριν υπήρχαν αρκετά drive-in στην Ελλάδα. Ήταν μάλιστα ένας υγιής χώρος εντός εισαγωγικών για να μπορούν τα ζευγαράκια να ξεκουράζονται και να απολαμβάνουν παράλληλα μια ταινία. Τώρα αυτό το κάνουμε στους θερινούς κινηματογράφους Θησίου και γενικά της περιοχής, γιατί χαζεύεις και την περιοχή. Αλλά στο ΑΚΑ, επειδή βρέθηκα στην πρώτη προβολή που έκανε με την ταινία Fame. Η εμπειρία είναι πραγματικά μοναδική. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χώρος με πολύ ωραία οθόνη, πολύ καλές συνθήκες προβολής και ταινίες οι οποίες δεν είναι οι συνηθισμένες που βλέπουμε στους θερινούς κινηματογράφους. Δηλαδή είναι ταινίες που έχουν μείνει κάποιες λίγο πιο πίσω χρονικά, κάποιες άλλες είναι πιο κλασικές. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Γι' αυτό έχουμε στείλει και τη Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου, βρε Μέρη. Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθαμε να γυρίσουμε σήμερα ταινία μικρού μήκους να παίξει για τη Χρυσή Σφαίρα. Λοιπόν, συνεχίζουν τα βραβεία. Το drive-in εδώ είμαι στη... Συνεχίζουν. Εδώ είμαι λοιπόν στο ΑΚΑ, μετά το Λυκαβητό. Λοιπόν, άνοιξαν και εδώ drive-in, το οποίο έχω να σας πω ότι είναι 30 στρέμματα περίπου χωρητικότητας, περίπου 7 δηλαδή φορές παραπάνω από ό,τι είναι το drive-in στο Λυκαβητό. Είναι μαζί μας και ο υπεύθυνος. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας. Καλά είμαστε, εσύ? Εξαιρετικά. Τι κάνουμε? Πείτε μας το πόσο κοστίζει το εισιτήριο, 3 άτομα στο αυτοκίνητο, έτσι? Έχει αλλάξει η πολιτική προστασία το όριο, πλέον τα άτομα στο αυτοκίνητο είναι 4. Mm-hmm. Το εισιτήριο για τα αυτοκίνητα κοστίζει 12 ευρώ ανεξαρτήτως ατόμων. Και πλέον υπάρχει και χώρος καθήμενων, ο οποίος έχει 5 ευρώ το άτομο. 5 ευρώ το άτομο, οπότε δεν μπορούμε να έρθουμε να κάτσουμε απλά χωρίς αυτοκίνητο, έτσι? Ακριβώς, έρχεστε είτε με το τρένο είτε μεταξύ το οτιδήποτε και πλέον υπάρχει και καθήμενο αέρια. Οπότε ξεκινήσατε Δευτέρα με το Fame, όπως μάθαμε. Την Παρασκευή, αλλά close enough. Ναι, ξεκινήσαμε με το Fame. Τώρα αυτή τη βδομάδα συνεχίζουμε σήμερα με Fight Club, Παράσιτα, La La Land, τι άλλο παίζουμε, το Scary Movie αυτή τη βδομάδα, Πολίτικη Κουζίνα, Ευτυχία. Γενικά είναι full το πρόγραμμα γιατί έχει 2 ταινίες τη μέρα αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ. Κύριο Ζευγαράκη, έρχονται εδώ, πείτε μας, θέλουμε να ξέρουμε. Δεν πάω να αποκαλύψω το ποιόν των πελάτων, όχι, είναι πραγματικά έρχονται οικογένειες, κυρίως εδώ πέρα. Έρχονται πιο πολλοί οικογένειες σε σχέση με ό,τι ερχόντουσαν στο Λυκαβητό. Έχει πάρα πολλές οικογένειες, αλλά και ζευγάρια, ναι. Ωραία, τέλεια. Αφού είναι συνδυασμός τώρα θερινού μας με drive-in, αυτό και καρκίτσες και τραπεζάκια. Ωραία, βέβαια, όχι, είναι πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι παρκάρεις και τα μάξι και άμα δεις ότι βαριέσαι μες στα μάξι, βγαίνεις και κάθεσαι και στα καθίσματα εκεί που έχει, στα τραπεζάκια. Υπάρχει και... Ακριβώς. Η χωρητικότητα έτσι κι αλλιώς είναι τεράστια, οπότε είναι ασφαλές, γιατί οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ. Δηλαδή, ακόμη και στο καθήμενο, οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες από ένα θερινό. Είναι δύο μέτρα από τραπέζι σε τραπέζι. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε και εμείς προτάσεις πάντως για ταινίες. Και αυτές τις προτάσεις θα μας τις πει ο Αλέξανδρος Ζωμανός Λιζάρδος. Θα ταξιδέψουμε συνολικότερα στον κόσμο του κινηματογράφου, γιατί δεν είναι μόνο οι ταινίες που θα δούμε στους θερινούς κινηματογράφους, που έχουμε φυσικά και προτάσεις γι' αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ολοκληρώθηκε πριν ένα μικρό χρονικό διάστημα η διαδικασία της υποβολής προτάσεων για το Pitching Lab, ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί στο Φεστιβάλ της Δράμας. Ας δούμε ένα μικρό βίντεο με την υπεύθυνη του Φεστιβάλ, Βαρβάρα Δούκας, η οποία θα μας εξηγήσει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα και επίσης το κατά πόσο έχει βοηθήσει τους Έλληνες δημιουργούς να δείξουν τη δουλειά τους προς τα έξω και να χρηματοδοτηθούν μέσα από αυτό. Καλημέρα από την Κέρκυρα. Είμαι η Βαρβάρα Ιδούκα και εκτός από καλλιτεχνική διευθύντρια του ΠΕΘΕ Κέρκυρας έχω τη χαρά και την τιμή εδώ και αρκετά χρόνια να επιμελούμε του εκπαιδευτικού προγράμματος του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας. Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα για μας είναι χαρά, ειδικά όταν πρόκειται για τους νέους κινηματογραφιστές που το πρώτο τους βήμα είναι μικρού μήκους ταινία. Το 2014 ιδρύσαμε το Pitching Lab, δηλαδή το εργαστήριο όπου οι νέοι δημιουργοί μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες τους
και να μάθουν πώς μπορούν να τις υποστηρίξουν για πιθανές χρηματοδοτήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε τη χαρά να βραβεύσουμε ιδέες και projects από όλο τον κόσμο και ήδη μετράμε 21 ταινίες που ξεκίνησαν μέσα από τα σπλάχνα αυτού του εργαστηρίου και του Pitching Forum. Φέτος για πρώτη φορά θα υποστηριχτεί διαδικτυακά αυτό το εργαστήριο και το Forum μπροστά στους παραγωγούς, γιατί θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι που θα μπορούσαν άλλες φορές να ταξιδέψουν από το εξωτερικό θα έχουν πάλι τη δυνατότητα να είναι κοντά μας και να διεκδικήσουν κάποια από τα μεγάλα μας βραβεία με χορηγούς τη Finosfilm και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και την Author Wave. Θα μπορούσατε να μάθετε περισσότερα αν επισκεφτείτε το καινούριο μας site, το οποίο έχει λεπτομερείς οδηγίες για το πώς μέχρι το τέλος του μήνα μπορείτε να καταθέσετε την ιδέα σας, αλλά να δείτε και πώς άλλες χρονιές είχαν κατατεθεί σχέδια και ποιες ταινίες έχουν πραγματοποιηθεί μέσα από αυτό το εργαστήριο. Περιμένουμε με μεγάλη αγωνία τις καινούργιες σας ιδέες. Λοιπόν, μια πρώτη γεύση από αυτό, αλλά ας ταξιδέψουμε και λίγο πιο μακριά, γιατί οι Έλληνες του εξωτερικού είναι μια πολύ σημαντική συνεφίλ ομάδα πληθυσμού και έτσι θα πάμε λοιπόν στη Νέα Υόρκη για να δούμε το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Ναι, τα φεστιβάλ φυσικά δεν μπορούν να γίνουν λόγω των συνθήκων, όμως βρέθηκε ένας τρόπος, ελληνικός τρόπος θα μπορούσαμε να πούμε, ώστε το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ να παρουσιαστεί διαδικτυακά στη Νέα Υόρκη. Ας δούμε ένα μικρό βίντεο. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. Greek Film Expo φέτος γίνεται on demand και αγκαλιάζει το κοινό της Νέας Υόρκης. Το Hellenic Film Society USA είναι μην κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο να προβάλλει τον ελληνικό κινηματογράφο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλουμε το ελληνοαμερικανικό κοινό αλλά και το αμερικανικό κοινό να γνωρίσει από κοντά τον ελληνικό κινηματογράφο. Όπως ξέρετε, αυτές οι μέρες είναι πολύ δύσκολες για μας εδώ. Οι κινηματογράφοι παραμένουν κλειστοί και οι μελέτες δείχνουν ότι θα περάσει αρκετός καιρός ώσπου το κοινό να αισθάνεται αρκετά άνετα για να γυρίσει στους κινηματογράφους. Τραγουδάω για μένα, για τον εαυτό μου. Σαν να μιλάω στον καθρέφτη. Το γεγονός ότι η πανδημία μένεται, ειδικά στις ΗΠΑ, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ψυχαγωγηθεί αυτόν τον καιρό. Το αντίθετο, μάλιστα. Και γι' αυτό προσαρμοστήκαμε στις ανάγκες και τις συνθήκες, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε μια ευκαιρία στο ελληνόφωνο κοινό να απολαύσει ταινίες, αλλά και σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς και παραγωγούς να προβληθεί το έργο τους, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οι ταινίες «Ενήλικοι στο δωμάτιο» του Κώστα Γαβρά, «Απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυροϊδή, «Φαντασία» του Αλέξη Καρδαρά, «Τζαμάικα» του Ανδρέα Μορφωνιού, «Μελτέμ» του Βασίλη Δογάνη, «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό» του Γιώργου Γεωργόπουλου, «Ένας ήσυχος άνθρωπος» του Τάσου Γερακίνη, «Ζίζοτεκ» του Βαρδί Μαρινάκη και «Πολιορκία στην Οδό Λιπέρτη» του Σταύρου Μπαμπαλή είναι οι ταινίες μεγάλου μήκους που θα συνοδεύονται με εξίσου σημαντικές ταινίες μικρού μήκους. Ο γνωστός. Και φυσικά να ολοκληρώσουμε με κάποια από τις προτάσεις για αυτή την εβδομάδα. Το Wild Rose, μια ταινία που μας βάζει κατευθείαν στο συνέστημα μιας γυναίκας εγκλωβισμένης μετά από την αποφυλάκησή της στη Γλασκόβη, η οποία λατρεύει τόσο πολύ την country μουσική και αποφασίζει να γίνει τραγουδίστρια της country. Ανθρώπινο, ρεαλιστικό, μια πολύ ωραία ταινία. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο. Never get too big. And then I read the script and I was just like blown away by the humanity of it, and also for me it felt like I was reading a prison break film for all these women that were trying to escape the kind of limitations that society had told them that they were allowed to dream in. For Susanna, Sophie Akinado's character, you know, she's been given a life as a domestic wife, and through Rose Lynn she breaks out of what her purpose is, and Rose Lynn does that in you know, she's kind of, she encourages all the women to be courageous and have wants of their own, because she's so tenacious and wanting something for herself and wanting something beyond what everybody has told her she's allowed.
I trained very hard in how to be as naughty as I possibly could for a few months before I started shooting. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πήραμε μια πρώτη γεύση, λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Πάμε να χαιρετηθούμε όλοι μαζί, γιατί εγώ πρέπει να πάω και διακοπές. Εσένα θα σε χαιρετήσουμε, εμένα, γιατί μας την κάνεις από ό,τι Δευτέρα φαίνεται. Δημήτρης Κοταρίδης αναλαμβάνει. Mm. Ελάτε, πάμε. Πάμε να πιάσουμε στασίδι εδώ με το... Το ξέρεις, τον Άντρε Ρία. Φυσικά, τι είναι το Θεό, το φοβερό, το μαέστρο. Τι συζητά. Έλα, Ηρώ, έλα. Εγώ περιμένω να το χαιρετούσε με καμιά ροκιά, έτσι. Ροκιά είναι και αυτή. Πιο γνωστή παγκόσμια ροκιά από το Ζομπά δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Σωστά, έχουμε και αυτό. Έχουμε λοιπόν, και έλα, τα δικά μας. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να μου χορέψει και λίγο. Τώρα καλά, που πάλι Ζορμπά. Καλά να περάσετε εσείς εδώ που θα μείνετε. Ναι. Δεν σας φοβάμαι. Και εσύ να περάσεις καλά. Όλοι θα περάσουμε μια χαρά. Τι. Και εμείς που θα φύγουμε να περάσουμε καλά. Γελάνε και τα αυτιά σου τώρα που φεύγεις. Έχω φύγει ήδη, απλά δεν το ξέρεις. Αλλή σε εμάς που μένουμε εδώ. Βέβαια και εμείς, όσον ούπο φεύγουμε, μην νομίζεις. Ωραία. Από Δευτέρα λοιπόν ο Δημήτρης Κοταρίδης εδώ. Πολύ ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε όμορφα. Και καλή διακοπή σε εσένα. Από Δευτέρα και στο ραντεβού 5 και μισή, συνεπείς όλοι. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.